Πάλι στο Ηράκλειο. Από ό,τι βλέπουμε όλα είναι έτοιμα για να αρχίσει η ανάκρουση των εθνικών ύμνων και πρώτος εθνικός ύμνος βέβαια της φιλοξενούμενης ομάδας των νησιών Φερόε. Τώρα σειρά να ακουστεί ο εθνικός ύμνος της χώρας μας, της Ελλάδας. Βέβαια το αντιτηλεοπτικό πλάνο που υπήρχε στη διάρκεια της ανάκρουσης των εθνικών ύμνων, αλλά όσοι έχουν επισκεφτεί αυτό το γήπεδο, όσοι έχουν περάσει από αυτό το γήπεδο, θα ξέρουν για τις δυσκολίες του που έχει και κυρίως για το πόσο δύσκολο είναι να καλυφθεί τηλεοπτικά ένας ποδοσφαιρικός αγώνας εδώ. Έπρεπε λοιπόν υποχρεωτικά οι κάμερες της ΕΡΤ να στηθούν από τη γωνία από τις οποίες γίνεται η λήψη και την οποία διαπιστώνεται. Έτσι πιστεύουμε ότι αυτή ήταν η μοναδική παρατυπία την οποία μόλις διαπιστώσατε. Να περάσουμε λοιπόν στον αγώνα. Εδώ το τρίο των διαιτητών που είναι από τη Βουλγαρία, ο Μίτκο Μίτρεφ είναι ο διαιτητής του αγώνα, ο Ήλιεφ και ο Σλάβτσεφ θα είναι οι επόπτες και η ελληνική ομάδα θα ξεκινήσει με καθαρά επιθετικό σχήμα, αλλά ο Κώστας Πολυχρονίου ζήτησε το μεσημέρι στην ομιλία από τους παίκτες του να βγαίνουν κυρίως από τα πλάγια και από πίσω, δηλαδή η ελληνική ομάδα θα έχει πολλούς κρυφούς, αν επιτρέπεται αυτή η έκφραση, επιθετικούς. Έτσι τερματοφύλακας επανέρχεται ο Ηλίας Ατματζίδης, αφού στο Λένιντ, στο τελευταίο επίσημο παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδας, της Μόσχας, ήταν ο goalkeeper του ΠΑΟΚ ο Μιχόπουλος. Στα πλάγια της άμυνας, αλλά με καθαρά επιθετικούς προσανατολισμούς και οι δύο, είναι ο Στράτος Αποστολάκης, ο οποίος σήμερα συμπληρώνει 77 συμμετοχές. Τον βλέπουμε αριστερά στο δέχτη, είναι αρχηγός εθνικής. Σημαντική μέρα σήμερα για τον Στράτο Αποστολάκη, που συμπληρώνει 77 συμμετοχές και ισοφαρίζει έτσι το ρεκόρ του πρώην συμπαίκτη του στον Παναθηναϊκό, του Δημήτρη Σαραβάκου, και φίλο του βέβαια, εδώ ο Βασίλης Τσάρτας. Και από την άλλη πλευρά, στο άκρο της άμυνας, ο Μιχάλης Κασάπης. Τελευταίος αμυντικός, σαν λίμπερο, το πούμε έτσι, είναι ο Ζουνίδης, με τον Νταμπίζα σε ρόλο στόπερ, του κλασικού στόπερ, πάνω στον πιο προωθημένο αντίπαλο κυνηγό. Από εκεί και πέρα υπάρχουν δύο στη μεσαία γραμμή με μεικτή αποστολή, και επιθετική και αμυντική, ο Τσαλουχίδης δεξιά και ο Ζαγοράκης αριστερά. Υπάρχει μία τριπλέτα στο κέντρο, ο Δόνης, ο Τσάρτας σε χώρο, σε ρόλο και σε χώρο οργανωτή, ο Βασίλης Τσάρτας, και αριστερά ο Αλέξης Αλεξανδρής και μοναδικός προωθημένος μπροστά ο Μαχλάς. Εδώ ο Στράτος Αποστολάκης, για τον οποίο είπαμε πριν από λίγο, και αυτό είναι το στήσιμο που εμπνεύστηκε, ας μην πούμε εμπνεύστηκε, ας πούμε επέλεξε ο Κώστας Πολυχρονίου, ο ομοσπονδιακός προπονητής, ο οποίος ζήτησε από τους παίκτες του ηρεμία και όχι από την αρχή να κυνηγάνε τα πολλά γκολ, γιατί αυτό ίσως φορτώσει με ένα άγχος που είναι περιττό και ίσως το πιθανότερο είναι να αποβεί επιζήμιο για την ελληνική ομάδα. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε το παιχνίδι. Για την ιστορία να πούμε και τη σύνθεση των νησιών Φερόε, που είναι στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας του 8ου ομίλου, για το οποίο γίνεται το σημερινό παιχνίδι. Είναι τερματοφύλακας ο Μίκελσεν, νούμερο 2 ο Γιώχανσεν,
Από εκεί και πέρα υπάρχουν τρεις Χάνσεν, το 3, το 4 και το 5. Ο Τόμας, ο Γιάννης και ο Ζουρ. Με το 6 είναι ο Μορκόρε, με το 7 και με το 8 πάλι δύο συνονόματοι. Η Γιάρσκορ, ο Μάκνη και ο Χένι. Με το 9 ο Μίλλερ, με το 10 ο Ράινχαϊμ και το, με το 11 ο Ντάμ. Για το διετή τα είπαμε, είναι ο Βούλγαρος Μίτρεφ, επαναλαμβάνω. Και από εκεί και πέρα είναι ένα πλάγιο το οποίο θα εκτελέσουν οι φιλοξενούμενοι. Τα νησιά Φερόε, το οποίο να δώσουμε και το γεωγραφικό του στίγμα, είναι βόρεια των Βρετανικών νησιών, βόρεια της Μεγάλης Βρετανίας. Είναι αυτόνομο κράτος τα νησιά Φερόε, αλλά έχουν διοικητικό σύνδεσμο, στο πούμε έτσι, με την Δανία. Άλλωστε εκλέγονται τρεις βουλευτές από αυτούς, από τα νησιά Φερόε, μετέχουν στο Κοινοβούλιο της Δανίας. Είναι μια συστάδα 16 φυσιογειονών νησιών με σπάνια τη βλάστηση, και αν κάπου υπάρχει, όπως και η Ισλανδία, όπως και στην Ισλανδία, η βλάστηση αυτή είναι πολύ μικρή. Αυτά για τα νησιά Φερόε, για να ξέρουμε και ποιος είναι, από πού προέρχεται ο αντίπαλος σημερινός της εθνικής μας. Πήγε να παίξει θεαματικά ο Λέξης Αλεξανδρίδης για το χώρο που κινήθηκε ο Γιώτης Τσαλουχίδης. Από τον Γιώτη Τσαλουχίδη έχει ζητήσει ο Κώστας Πολυχρονίου σήμερα να προωθείται κυρίως στις στημένες φάσεις για την κεφαλιά και κυρίως για την πίεση όσες φορές δημιουργείται πανικός στην αντίπαλη άμυνα. Η μπάλα γυρίζει πίσω, ο Δόνης και ο Αποστολάκης προσπαθούν να πιέσουν, αλλά η μπάλα θα φύγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Ένα πλάγιο για τα νησιά Φερόε. Και αυτά όλα πριν συμπληρωθεί το τρίτο λεπτό του παιχνιδιού, και ενώ ακόμη δεν υπάρχει σκορ, το 0-0 παραμένει. Ο Νταμπίζας προσπαθεί. Βγαίνει ο Ζουνίδης, τελευταίος αμυντικός, διώχνει την μπάλα. Βλέπετε ότι και σε αυτή τη γωνία την προηγούμενη δεν είναι δυνατόν να υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη. Ας την πούμε έτσι, είναι σκοτεινή τηλεοπτική γωνία. Εν πάση περιπτώσει, αυτό δεν έχει και τόση σημασία. Σημασία έχει ότι έπρεπε να γίνει αυτό το μάτς σε αυτό το γήπεδο, γιατί είδαμε ότι ο κριτικός λαός, ο φιλάθλος κόσμος τίμησε. Δεν υπάρχει, έχει τελειώσει η φάση, έχει σφυρίξει έγκαιρα ο διαιτητής Μίτρεφ, παρότι εδώ ο Μίλλερ διαμαρτύρεται. Βλέπουμε, λέει στο διαιτητή, δεν άκουσα. Βέβαια η μπάλα κατέληξε στα ελληνικά δίκτυα, αλλά όλοι είχαν σταματήσει, ακόμη και ο Τματζίδης που πέρασε η μπάλα δίπλα του. Όλοι είχαν ακούσει το σφύριγμα του διαιτητή, εκτός από τον Μίλλερ που συνέχισε. Δεν είναι και εύκολο θέμα για τα νησιά Φερόε να στείλουν την μπάλα στα δίκτυα. Τα νησιά Φερόε που έχουν 6 βαθμούς και έχουν βάλει 10 γκολ μέχρι στιγμής και έχουν δεχτεί 30. Ο Μαχλάς δεν μπόρεσε να πιάσει σωστά το σούτ όπως θα το ήθελε. Ο Νίκος Μαχλάς, το αγαπημένο παιδί του Ηρακλείου και της Κρήτης, μια πολύ μεγάλη ελπίδα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ένας, να το πούμε, ολοκληρωμένος επιθετικός, σαφώς ο καλύτερος κυνηγός τα τελευταία χρόνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και με μία δεκαετία τουλάχιστον μπροστά του πολύ υψηλής απόδοσης. Αυτό άλλωστε ισχύει και για τα περισσότερα παιδιά αυτής της Εθνικής Ελλάδος. Αν εξαιρέσουμε τον Γιώτη Τσαλουχίδη και τον Στράτο Αποστολάκη, από εκεί και πέρα αυτά τα παιδιά τα περισσότερα έπαιζαν μαζί στην Εθνική Ελπίδων, που είχαν και τον ίδιο προπονητή, τον Κώστα Πολυχρονίου. Επιτέλους έγινε μια σωστή δουλειά στο ελληνικό ποδόσφαιρο, που ελπίσουμε ότι θα αποδώσει καρπούς στο άμεσο μέλλον. Μια ωραία μπαλιά από τον Τσάρτα για τον Μαχλά. Κλεισμένος ο Μαχλάς ανάμεσα σε δύο αντιπάλους, κερδίζει, ελίσσεται, πέφτει στο έδαφος, παίζεται, λέει ο Μίτρεφ. Διαμαρτυρία στην εξέδρα. Πιο πολύ εξέδρα ζήτησε το πέναλτι σε αυτή την προηγούμενη φάση και λιγότερο
ο Μαχλάς και δικαιολογημένα βέβαια, γιατί κατά την άποψή μας δεν υπήρχε παράβαση από την άμυνα των αντιπάλων. Μια βαθιά μπαλιά, θα βγει ο Νταμπίζας, θα διώξει, ανίκητος ο Νταμπίζας κυρίως στο ψηλό παιχνίδι. Ο Θόδωρος Ζαγοράκης ελέγχει και περνάει την μπάλα για τον Τσάρτα. Φεύγει μπροστά ο Αλεξανδρής, μέσα στην περιοχή ο Αλεξανδρής είναι μόνος, κάνει το σούτ, μπλοκάρει ο goalkeeper. Ενώ πίσω του ακριβώς βρισκόταν ο Νίκος Μακλάς. Μια ωραία μπαλιά από τον Τσάρτα και το σούτ από τον Αλεξανδρή. Από πλάγια θέση, όχι και τόσο καλά σούτ, δεν έπιασε καλά η μπάλα στο κουτουπιέ. Έτσι εύκολα μπλοκάρισε την μπάλα ο Μίκελσεν, ο goalkeeper της ομάδας των νησιών Φερόε. Έγινε το βολέ, ψηλά πήδησε ο Νταμπίζας που παίζει πάνω στον προωθημένο στον φορ των νησιών Φερόε, τον Μίλλερ. Έδιωξε την μπάλα και απέναντι ο ελληνικός πάγκος με τον Κώστα Πολυχρονίου, τον Μίμη Παπαϊωάννου, τον αντιπρόεδρο της ΕΠΟ, τον κύριο Θεολογίτη, και τον Αργύρη Μίτσου, τον γιατρό της Εθνικής Ελλάδας. Ωραία προσπάθεια από τον Κασάπη, κερδίζει φάουλ. Ένα φάουλ που εκτελέστηκε γρήγορα και να ο Στράτος Αποστολάκης που κατεβάζει την μπάλα. Τσαλουχίδης, Ζουνίδης και Αποστολάκης. Στράτος Αποστολάκης στις γνωστές κάθετες επελάσεις του και είναι ο Μαχλάς που έχει επιστοχωρήσει και αφήνει για τον Τσάρτα. Ζαγοράκης, δεξιά η μπάλα για τον Δόνη. Όλοι οι παίκτες των νησιών Φερόε, ακόμα και ο Μίλλερ γύρισε τώρα, ο Φορ, μπροστά από την περιοχή του Μίκελσεν. Νταμπίζας συνεπώς γίνεται και αυτός επιθετικός, θα βγάλει τη σέντρα, δεν περνάει η μπαλιά, Τσαλουχίδης, Τσαλουχίδης πιέζει και η μπάλα φεύγει τελικά out. Μετά από την παρέμβαση αυτή του Γιώτη Τσαλουχίδη, 32 ετών πλέον, ο μέσος του ΠΑΟΚ, ο οποίος έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι στη Μόσχα τον περασμένο μήνα στο στάδιο Λουζνίκη και ήταν μάλιστα και ο σκόρερ του ελληνικού τέρματος. Να επενθυμίσουμε ότι στον πρώτο αγώνα με τα νησιά Φερόε που έγινε βέβαια εκτός έδρας για την εθνική μας, η ομάδα μας κέρδισε με 5-1. Μάλιστα το γκολ των Φερόε σημειώθηκε δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του αγώνα, στο 90, με αυτογκόλ από τον Στράτο Αποστολάκη. Ήταν το πρώτο παιχνίδι του ομίλου. Ακολούθησαν τρεις νίκες της εθνικής μας επί του Σαν Μαρίνο, της Φιλανδίας και της Σκωτίας. 12 βαθμοί σε 4 αγώνες. Αυτά μας δημιούργησαν μεγάλες ελπίδες για πρόκριση τελικά της Αγγλίας, αλλά από εκεί και πέρα ήρθε η ήττα σοκ από την Ρωσία μέσα στο Καφταντζόγλιο και τα όνειρα εξανεμίστηκαν. Μια βαθιά μπαλιά από το Χάνσεν, ελέγχει με πολύ ωραίο τρόπο ο Ζουνίδης. Ο Ζουνίδης, ο οποίος έχει εξελιχθεί σε αμυντικό μεγάλων προδιαγραφών, πολύ ψηλών προδιαγραφών, να τον εδώ, κοιτάξτε τον που βρέθηκε, αφού έδωσε τη λύση, πέρασε μπροστά για να παίξει και επιθετικό ρόλο. Βέβαια όλα αυτά είναι πολύ απλά να γίνονται σήμερα, αφού και ο αντίπαλος δεν είναι και τόσο έτσι της προκοπής. Δόνης προσπάθησε να συνεργαστεί με τον Μαχλά, έγινε και κάποιο φάουλ εκεί υπέρ του Έλληνα κυνηγού, δεν σφυρίχτηκε και τώρα η Φερόε προσπαθούν να οργανώσουν μια αξιοπρεπή επίθεση. Τσαλουχίδης στο χώρο του κέντρου. Κερδίζει με ωραίο τρόπο ο Αλεξανδρής. Αλεξανδρής βρίσκει ελεύθερο χώρο μπροστά του, είναι φάουλ και πρέπει να είναι και κάρτα. Επιοικείς εδώ ο Βούλγαρος διαιτητής. Ξαναβλέπουμε εδώ, σαφώς με αντικανονικό και ίσως αντιαθλητικό τρόπο,
Δηλαδή από δύο δρόμους μπορούσαμε να φτάσουμε στην κίτρινη κάρτα. Αφήρεσε από τον αντίπαλο το πλεονέκτημα ο παίκτης των νησιών Φερόε. Βασίλης Τσάρτας. Η παλιά για τον Αλεξανδρή. Η σέντρα από τον Αλεξανδρή δεν φτάνει την τελευταία στιγμή. Η μπάλα πάλι στον Μαχλά. Ζαγοράκης πιάνει την κεφαλιά. Πιο πίσω ο τελευταίος αμυντικός έχει μείνει ο Μιχάλης Κασάπης. Δόνης. Παλιά για τον Μαχλά. Νταμπίζας. Ζαγοράκης. Μαχλάς. Διώχνει ο αντίπαλός του. Κασάπης για τον Ζαγοράκη. Λάθος παλιά από τον Ζαγοράκη. Προσπάθησε να βρει τον Τσάρτα. Δεν τα κατάφερε. Αλλαγή παιχνιδιού για τα νησιά Φερόε. Τρέχει ο Αποστολάκης. Ζαγοράκης θα δώσει τη λύση. Τελικά η μπάλα είναι πλάγια για τους αντιπάλους μας. Κουζουνίδης πίσω την μπάλα στον Ατματζίδη. Αυτό στο χώρο του κέντρου, η μπαλιά για τον Τσάρτα. Λάθος του Τσάρτα. Γίνεται η σέντρα. Σέντρα σουτ. Εύκολα για τον Ατματζίδη, παρότι έτρεξε για να διεκδικήσει την μπάλα ο Μίλερ. Εκρηκτικός ο Αλεξανδρής στην επέλασή του. Η παλιά για τον Τσάρτα. Πέρασε μπροστά από τον Τσάρτα η μπάλα. Εδώ ο Αλέξης Αλεξανδρής, που έχει κάνει 3-4 πολύ αξιόλογες επελάσεις μέχρι τώρα. Πάντως μεγάλη ευκαιρία για την ελληνική ομάδα δεν υπάρχει ακόμη, ενώ πάμε να συμπληρώσουμε 13 λεπτά αγώνα. Κασάπης κουβαλάει την μπάλα. Τσάρτας, ωραία παλιά για τον Τσαλουχίδη, δεν προλαβαίνει η προβολή του Γιώτη Τσαλουχίδη. Ωραία η έμπνευση του Τσάρτα, κινήθηκε σωστά ο Γιώτης Τσαλουχίδης. Αλλά την τελευταία στιγμή με την προβολή του δεν πρόλαβε την μπάλα. Ξαναβλέπουμε εδώ ο Γιώτης Τσαλουχίδης. Ίσως ήταν μοιραίο για αυτόν που αποφάσισε την τελευταία στιγμή να αλλάξει πόδι για να βρει την μπάλα. Ο Βασίλης Τσάρτας κερδίζει την μπάλα. Του γίνεται και φάουλ. Ο κόσμος συνεχίζει και έρχεται. Το γήπεδο του Όφη είναι ασφυκτικά γεμάτο. Ήταν πολύ σωστή αυτή η απόφαση της Ομοσπονδίας να κάνει αυτό το παιχνίδι εδώ στο Ηράκλειο, όπως είναι πολύ σωστό και κάποια άλλα παιχνίδια να γίνονται στην περιφέρεια. Ο κόσμος πλέον αγαπάει την εθνική, είναι κοντά στην εθνική και έχει συνειδητοποιήσει το τι σημαίνει για το ποδόσφαιρό μας διάκριση σε επίπεδο εθνικής ομάδας. Μπορεί να επιτύχεις πάρα πολλά σε συλλογικό επίπεδο, μπορεί να επιτύχεις σωστά πάντα αν δεν έχεις αξιοπρεπή εθνική. Είναι σαν να μην έχεις τίποτα. Το ισχύει για όλο τον κόσμο βέβαια. Δόνης, ωραία προσπάθεια. Γίνεται σέντρα, μόνος ο Μαχλάς, η κεφαλιά. Από αρίστη θέση, αυτή είναι η πρώτη καλή ευκαιρία για την ελληνική ομάδα να ανοίξει το σκορ. Είναι στο 14ο προς 15ο λεπτό. Η σέντρα που έγινε από δεξιά, η κεφαλιά από το Μαχλά, σημάδεψε το αριστερό γάμα του Μίκελσεν. Ξαναείδαμε εδώ. Αλλά η μπάλα έφυγε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Νταμπίζα στην κεφαλιά. Ωραίο παίξιμο από τον Αποστολάκη και Ζαγοράκη στο χώρο του κέντρου. Οργανωτής ο Τσάρτας. Δοκιμάζει το πόδι του. Η μπάλα εξωστρακίζεται. Λανθασμένη επιλογή από τον Τσάρτα. Ζαγοράκης. Η μπάλα είναι πλάγια.
Είναι πλάγια για την ελληνική ομάδα, για τα νησιά Φερόε, συγγνώμη. Που εκτελείται τώρα και είναι ο Ράινχάιμ, ο οποίος θα χάσει την μπάλα από το Ζαγοράκι. Ξεμαρκάριστος ο Τσάρτας. Η βαθιά μπαλιά, ό,τι πρέπει για το Μαχλά. Για να δούμε, δεν προλαβαίνει ο Μαχλάς. Δυστυχώς αφήνει και ο Μίκελσεν. Περνάει μπάλα out. Είναι αυτές οι μαγικές μπαλιές του Τσάρτα. Αν βελτιωθεί σε κάποιες πολύ μικρές λεπτομέρειες, αλλά που πρέπει να βελτιωθεί, ο Βασίλης Τσάρτας μπορεί να γίνει από τους παίχτες που βγαίνουν κάθε 2-3 δεκαετίες στην Ελλάδα. Ο Ζουνίδης. Μπάλα γυρίζει πίσω στην άμυνα των νησιών Φερόε. Μια μπροστινή παλιά εύκολα για τον Αποστολάκη να κόψει και να τροφοδοτήσει το Ζαγοράκι. Αυτός τώρα τον Τσαλουχίδη. Έχει ελεύθερο χώρο μπροστά του ο Γιώτης Τσαλουχίδης. Προσπαθεί να περάσει το Μαχλά. Κόπηκε ο Μαχλάς. Βγαίνει δυνατά πάνω στην μπάλα ο Νταμπίζας. Να ο Νταμπίζας. Μαχλάς. Ζαγοράκης και πάλι. Το μακρινό σούτ από το Ζαγοράκι. Χωρίς καλές προοπτικές. Μπάλα έφυγε out χωρίς να ενοχλήσει ιδιαίτερα τον Μίκελσεν. Υπάρχουν μερικοί παίκτες από τα νησιά Φερόε που αγωνίζονται στην Δανία. Τώρα βέβαια μην φανταστείτε σε τίποτα μεγάλες ομάδες, σε ομάδες β' δεύτερης και τρίτης κατηγορίας. Αλλά βέβαια σε αυτή την ομάδα, στον πάγκο αυτής της ομάδας κάθεται ένας διάσημος, ένας πασίγνωστος και στην Ελλάδα, κυρίως από όσα πέτυχε με την φανέλα της μεγάλης Gladbach της δεκαετίας του 70, κάπου εκεί γύρω στο 75, 76, 77, ο Δανός ο Άλαν Σίμονσεν. Θυμόμαστε ένα μηχανάκι στη μηχανή της Gladbach, αλλά και της Εθνικής Δανίας βέβαια. Τσαλουχίδης κερδίζει. Δόνης, ωραία προσπάθεια από τον Γιώργο Δόνη. Μαχλάς, Μαχλάς το σούτ! Καταπληκτική σαν έμπνευση. Στενά μαρκαρισμένος ο Νίκος Μαχλάς, ίσως στην επανάληψη που βέβαια μας ξαναδίνουν οι συνάδελφοι της ΕΤΕΝΑ. Ξαναβλέπουμε πόσο δύσκολο ήταν το σούτ, αν και με κατεβασμένο το κεφάλι κατάλαβε πού έπρεπε να στείλει την μπάλα ο Νίκος Μαχλάς. Και παίζει και στο γήπεδο του βέβαια, αυτό το γήπεδο το ξέρουμε χιστά μάτια. Αλλά είναι πάνω απ' όλα το πολύ μεγάλο ταλέντο αυτού του παίκτη. Κασάπης. Ουζουνίδης. Αλεξανδρής. Βαθιά μπαλιά από τον Κασάπη. Όλοι αυτοί οι παίκτες ηλικίας, οι περισσότεροι γύρω στα 25. Υπάρχουν βέβαια και πιο μικροί. Είναι μια ομάδα η οποία έχει προοπτική για να συμμετάσχει σε δύο διοργανώσεις, τόσο στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Γαλλίας του 88, όσο και στα προκριματικά του επόμενου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Για να δούμε όμως αυτή την επικίνδυνη φάση, ο Ηλίας Ατματζίδης δίνει τη λύση. Τσάρτας. Αλεξανδρής. Έχασε την μπάλα. Κασάπης χάνει και αυτό στην κόντρα. Και τώρα είναι ο Ζουρ Χάνσεν που έχει προωθηθεί και έχει μπροστά του τον Νταμπίζα.
Ράινχαϊμ τη σέντρα. Υπάρχει offside από δύο παίκτες των νησιών Φερόε. Στο πρώτο λεπτό, ξαναείδαμε εδώ. Εδώ, αυτό, ακριβώς. Υπάρχουν δύο παίκτες σε θέση offside. Βέβαια η μπάλα είχε κάνει μια διαδρομή, αλλά ήταν ακίνητη τόσο η αμυντική όσο και η επιθετική. Άρα κάπως έτσι πρέπει να ήταν η κατάσταση. Όταν έφευγε η μπάλα από το πόδι του Ράινχαϊμ, τότε δηλαδή που μετριέται το πότε είναι offside και το πότε δεν είναι. Τσαλουχίδης, Αποστολάκης, Τσάρτας, Αποστολάκης και πάλι. Η παλιά για τον Αλεξανδρή. Μπάλα και πάλι στα πόδια των αντιπάλων μας. Να ο Χάνσεν, ο οποίος έχει ελεύθερο χώρο μπροστά του, θα κάνει τη σέντρα. Η μπάλα κατευθείαν out πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Ατματζίδη. Σε αυτά τα 22 πρώτα λεπτά δεν μπορούμε να πούμε ότι η γενική εικόνα που δίνει η εθνική μας είναι η καλύτερη. Μπορεί να έχουμε πολύ καλές ενέργειες σε ατομικό επίπεδο. Για να δούμε αυτή τη φάση με το Δόνι. Μέσα στην περιοχή ο Δόνις, να μια καλή στιγμή, αλλά η μπάλα κοντράρει και καταλήγει πλάγια. Αλλά 22 λεπτά με μία μόνο ευκαιρία από έναντι στα νησιά Φερόε, αυτή την κεφαλιά του Μαχλά. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ό,τι το καλύτερο. Υπήρχε το άλλο σουτ βέβαια του Μαχλά που έφυγε out. Έχουμε ένα φάουλ εδώ υπέρ της εθνικής μας. Μαχλάς μετά την εκτέλεση από τον Τσάρτα. Και τώρα ο Αποστολάκης. Αποστολάκης προσπαθεί να συνδυαστεί με τον Τσαλουχίδη. Έφυγε από τη θέση του Αλεξανδρής. Δεν πέτυχε ο συνδυασμός των δύο παιχτών, του Αποστολάκη και του Αλεξανδρή. Έχει βρει ελεύθερο χώρο μπροστά του ο αρχηγός των νησιών Φερόε, που είναι ο Γιάν Σκορ. Η παλιά του Χάνσεν. Προσοχή εδώ. Εύκολα για τον Ατματζίδη. Αλεξανδρής, Κασάπης. Αλεξανδρής και πάλι. Δόνης. Και μπλοκάρει την μπάλα ο Μίκελσεν. Ζουνίδης για τον Κασάπη. Δεν πέρασε η παλιά για τον Αλέξη Αλεξανδρή. Και τώρα Ράινχαϊμ. Και στο χώρο του κέντρου ο Ντάμ. Έπεσε ο ρυθμός της εθνικής που ήταν ανεκτός στα πρώτα 15 λεπτά. Αποστολάκης. Ζουνίδης. Ζαγοράκης για τον Γιώργο Δόνη. Να μια ωραία προσπάθεια από τον Δόνη. Ο Δόνης που μπαίνει στην περιοχή, κάνει και το σουτ. Την μπάλα λίγο πλάγια από το κάθετο δοκάρι του Μίκελσεν. Μία ενέργεια του Δόνη που ζωντανεύει την εξέδρα.
Θα δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι με αυτό το βολέα από τον Μίκελσεν. Κερδίζει ο Κασάπης και τώρα Αλεξανδρής. Κασάπης έχει ελεύθερο χώρο μπροστά του. Προτιμάει να κάνει τη βαθιά μπαλιά. Πιάστηκε ίσως λίγο ο Μιχάλης Κασάπης προς τον Τσάρτα η μπαλιά του. Έτσι πήρε τέλος και αυτή η επιθετική προσπάθεια της ελληνικής ομάδας. Έχουμε πάει στο 26ο λεπτό. Ελλάδα, νησιά Φερόε, 0-0. Απευθείας κάλυψη του αγώνα από την τηλεόραση της ΕΤ1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Ζαγοράκης, Αποστολάκης. Μαχλάς. Γίνεται η σέντρα. Προσπαθεί και να πιάσει την κεφαλιά ο Μαχλάς ανάμεσα σε δύο παίχτες. Υπάρχει κόρνερ και απορώ γιατί διαμαρτύρονται οι παίχτες των νησιών Φερόε. Είναι έτοιμος ο Βασίλης Τσάρτας να εκτελέσει το κόρνερ. Είναι ο Τσαλουχίδης, ο Αλεξανδρής μάλλον, που προσπάθησε να πιάσει την κεφαλιά. Τα ξεμαρκάριστος και απορώ γιατί δεν τα κατάφερε. Ξανά εδώ, σε επανάληψη, η κεφαλιά από τον Αλεξανδρή. Η μπάλα έφυγε out και πάλι. Όπως έχει φύγει σε άλλες 4-5 προσπάθειες των Ελλήνων παιχτών να παραβιάσουν την αιστεία του Μίκελσεν. Είναι η μπαλιά του Τσάρτα, ιδανική για τον Αλεξανδρή και η μπάλα παλιά. Ξανά εδώ. Το αριστερό σούτ από τον Αλεξανδρή. Η μπάλα θα πάρει μια περίεργη τροχιά, θα μπει στον αγωνιστικό χώρο και από το φάλτσο που είχε θα καταλήξει στα δίχτυα. Ταμπίζα στην κεφαλιά. Τσαλουχίδης. Κασάπης. Ταμπίζας. Ο αρχηγός της εθνικής μας τώρα, ο Στράτος Αποστολάκης, φεύγει ο Τσαλουχίδης. Μαρκαρίστηκε όμως την τελευταία στιγμή ο Αποστολάκης, δεν ήταν καλή παλιά του. Κόβει ο Αλεξανδρής. Για να δούμε εδώ την προσπάθεια του Θοδωρή Ζαγοράκη, Ζουνίδης για τον Αποστολάκη. Ζαγοράκης και πάλι. Το άνοιγμα για τον Κασάπη. Να ο Κασάπης, ωραίος συνδυασμός, Κασάπης πέφτει στο χορτάρι. Ίσως υπήρξε εκεί κάποιος πρόξιμο. Ο Ζαγοράκης βάζει το πόδι, το πλάγιο είναι για τα νησιά Φερόε. Εκτελείται το πλάγιο. Απομακρύνεται η μπάλα από την περιοχή των φιλοξενουμένων. Ζαγοράκης τώρα. Για τον Αλέκο Αλεξανδρή. Θα γίνει σέντρα. Γίνεται. Είναι ο Τσαλουχίδης, αλλά δεν φτάνει μπάλα σε αυτόν. Η κόντρα πάνω στο πόδι του Κασάπη που έχει προωθηθεί. Από την άλλη πλευρά η μπάλα για τον Χάνσεν. Ο Κώστας Βασιλάκης είναι δίπλα στον πάγκο της εθνικής μας και προφανώς θα ακούει και θα βλέπει τις αντιδράσεις του Κώστα Πολυχρονίκη των συνεργατών του. Πες μας Κώστα, ποιες είναι οι αντιδράσεις του Έλληνα coach. Οι αντιδράσεις του Κώστα του Πολυχρονίου περίμενε γκολ στη φάση με τον Αλεξανδρή και με τον Δόνι, σε δύο φάσεις μέσα με τον Αλεξανδρή και στην κεφαλιά αλλά και στην επέλαση αυτή του Δόνι. Έχει ζητήσει σε αυτά τα πρώτα λεπτά από τους παίχτες να μην κρατάνε πολύ την μπάλα, να ανοίγονται και να κινούνται πάρα πολύ στα πλάγια προκειμένου να ανοίξουν την άμυνα των φιλοξενουμένων. Αυτές είναι οι εντολές που έχει φωνάξει αρκετές φορές ο κ. Πολυχρονίου από τον πάγκο. Από τις αντιδράσεις του Κώστα είναι ευχαριστημένος μέχρι στιγμής από τον απόδοση της Εθνικής.
Είναι ευχαριστημένος από το γεγονός ότι η Εθνική έχει δημιουργήσει ευκαιρίες. Και μάλιστα. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Μάλιστα. Για να δούμε αυτή την προσπάθεια τώρα από τον Αλέξη Αλεξανδρίου, ο οποίος είναι ίσως ο καλύτερος παίκτης Εθνικής σήμερα. Τσάρτας. Δεν πέρασε η παλιά του για τον Μαχλά. Κέρδισε ο αρχηγός των νησιών Φερόε, ο Γιάνν Σκορ. Η κεφαλιά από τον Νταμπίζα. Ζαγοράκης τώρα. Και Αποστολάκης, η παλιά του για τον Μαχλά. Μαχλάς, είναι γρήγορος ο Δόνης και είναι γνωστό αυτό. Μπαίνει μέσα στην περιοχή, αλλά ανοίγει πολύ την μπάλα. Παρ' όλα αυτά την πρόλαβε, έκανε το σουτ. Αλλά ήδη είχε χάσει τον έλεγχο της μπάλας. Έπεσε και πάνω εκεί στη διαφημιστική πινακίδα, στα κάγκελα. Ξαναβλέπουμε από τη φόρα που είχε. Αλλά και στην προσπάθειά του βέβαια να περάσει πάνω από τον Μίκελσεν για να μην τον τραυματίσει. Χτύπησε το χέρι του εκεί στα κάγκελα. Αλλά από ότι πρέπει να έχει χτυπήσει στον αριστερό καρπό ο Γιώργος Δόνης. Τώρα θα μπει μέσα στο πλάνο δεξιά. Κρατάει τον καρπό του. Δείχνει να πονάει. Πάση περιπτώσει συνεχίζει το παιχνίδι. Παίρνει τώρα την μπάλα ο Δόνης. Έχασε την μπάλα ο Τσάρτας. Πέρασε η παλιά για τον Αλεξανδρή. Φεύγει μπροστά ο Μαχλάς. Είναι μέσα στην περιοχή ο Αλεξανδρής. Φέρνει την μπάλα στο δεξί του πόδι αλλά τη χάνει. Την κερδίζει τελικά ο Τσάρτας. Η παλιά για τον Δόνη. Θα προσπαθήσει να μπει. Όχι, θα προσπαθήσει να κερδίσει το φάουλ. Δεν δίνεται το φάουλ. Κερδίζει, μάλλον προσπαθεί να κερδίσει ο Αποστολάκης στο πλάγιο όπως δείχνει ο Βούλγαρος διαιτητής. Είναι για τους φιλοξενούμενους κάτι που προκαλεί την αντίδραση των φιλάθλων στην εξέδρα. Υπάρχει φάουλ εδώ. Εδώ ακριβώς γίνεται το φράγμα από τον παίκτη των νησιών Φερόε, αλλά ο Βούλγαρος διαιτητής προτίμησε να δώσει το φάουλ μάλλον υπέρ της, των φιλοξενούμενων. Τώρα έχουμε και άλλο πλάγιο, πάλι για τους φιλοξενούμενους. Έχουν συμπληρωθεί 33 λεπτά αγώνα. Δεν υπάρχει σκορ ακόμη. Η εθνική μας, παρότι είχε πολύ καλές ευκαιρίες για να ανοίξει το σκορ, δεν έχει υποχρεώσει ακόμη τον Μίκελσεν να μαζέψει την μπάλα από τα δίχτυα του. Τελικά είναι out. Αποστολάκης. Πιστεύω να ακούτε τις φωνές του, τις φωνές που ακούτε είναι του Κώστα Πολυχρονίου. Χάνει την μπάλα ο Νταμπίζας, αλλά κερδίζει πίσω του ο Αποστολάκης. Τσάρτας, η παλιά για τον Μαχλά. Έρχεται πίσω του ο Γιώτης Τσαλουχίδης. Και τώρα είναι ο Νταμπίζας. Προσπαθεί να συνδυαστεί με τον Δόνη. Αποστολάκης. Φεύγει μπροστά ο Κασάπης. Αποστολάκης κρατάει, βγάζει την σέντρα, η παλιά για τον Μαχλά. Είναι κλεισμένος ανάμεσα σε τρεις, ακόμη και τέσσερις παίχτες μονίμως ο Νίκος Μαχλάς. Άρα σωστά ο Κώστας Πολυχρονίου είπε ότι όλο το παιχνίδι πρέπει να παιχτεί με τους κρυφούς επιθετικούς, δεδομένου ότι εντάξει, δεν χρειάζεται και πολύ λογική, πολύ μυαλό για να καταλάβει και να περιμένει κανένας ότι τα νησιά Φερόε στην προσπάθειά τους να φύγουν αξιοπρεπείς από το γήπεδο αυτό. Δεν θα απαραίτητα σε καθαρά αμυντικό σχήμα με όλους τους παίχτες μέσα στα καρέ. Για να δούμε εδώ. Βλέπουμε το offside, άρα σωστά δόθηκε αυτό το offside και ανακόπηκε επίθεση των νησιών Φερόε. Τσάρτας για τον Ουζουνίδη. Αποστολάκης. Ζαγοράκης τώρα. Τσάρτας η παλιά
για τον Κασάπη. Βγάζει τη σέντρα ο Κασάπης, δεν περνάει η μπάλα όμως. Περνάει η μπάλα δίπλα από τον Τζαλουχίδη, πιέζει ο Ζαγοράκης, αλλά καταφέρνουν οι αντίπαλοι μας να βγάλουν την μπάλα από την περιοχή τους και να περάσουν τώρα μπροστά. Γίνεται η σέντρα. Κατευθείαν πάνω στον ξεμαρκάρι στο Κασάπη. Τσάρτας. Κασάπης. Ζαγοράκης. Τσαλουχίδης και Αποστολάκης. Τσάρτας αφήνει για τον Κασάπη. Και η μπάλα αργά-αργά καταλήγει έξω από τον αγωνιστικό χώρο. Το πλάγιο είναι για την ελληνική ομάδα. Ουζουνίδης. Αποστολάκης τώρα. Νταμπίζας. Και πίσω η μπάλα στον Αποστολάκη. Μαχλάς. Καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα παρά το ασφυκτικό pressing του αντιπάλου του. Τσάρτας, Ζαγοράκης. Και τώρα Κασάπης. Περνάει η μπάλα για τον Αλεξανδρή. Αλεξανδρής προσπαθεί να ελέγξει μέσα στην περιοχή. Καταφέρει να ξανακερδίσει την μπάλα. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Αλέξη Αλεξανδρή. Κρατάει τελικά ο Κασάπης. Έξυπνη προσπάθεια, έξυπνη ενέργεια. Αφήνει για τον Ζαγοράκη. Τσάρτας τώρα. Αποστολάκης, Τσάρτας, χάνεται η μπάλα. Για να δούμε τον Τσάρτα. Τελικά η μπάλα είναι για τον Ζαγοράκη. Έξω από περιοχή ο Ζαγοράκης. Πώς θα περάσει η μπάλα μέσα εκεί πέρα. Όλοι οι παίχτες των νησιών είναι φοβερό δηλαδή. Είναι μέσα στην περιοχή. Και αυτοί οι 3-4 έξω, 3-4 μέτρα έξω από τα καρέ του Μίκελσεν. Μπορεί η Κνωσός να είναι μερικά χιλιόμετρα από εδώ, αλλά οι Έλληνες παίχτες καλούνται εδώ στο γήπεδο του Όφη να βρουν την άκρη του μύτου της Αριάδνης για να βγουν από αυτό το λαβύρινθο και να φτάσουν στο σκοράρισμα. Αποστολάκης, είναι φάουλ. Τσάρτας, Ζαγοράκης, φεύγει μπάλα από την άμυνα των νησιών Φερόε, πάει πάνω στον Έλληνα αρχηγό, τον Στράτο Αποστολάκη. Και τώρα Τσάρτας, η παλιά Διαβίτης για τον Αλεξανδρή, ο Αλεξανδρής επιμένει, κερδίζει. Έχουν βρει τον πελάτο αυτοί οι δύο από τα νησιά Φερόε από εκεί με τον Αλέξη Αλεξανδρή, αλλά ουσία δεν υπάρχει. Νταμπίζας. Αποφεύγει δύο αντιπάλους, ο ένας έμεινε και κάτω στο έδαφος, νάτος εδώ, ο αρχηγός, ο Γιάνσκορ. Αποστολάκης μέσα στην περιοχή, Τσαλουχίδης επαναφέρει προς την πλευρά που κινείται ο Μαχλάς, απομακρύνεται προς τη μήνη μπάλα, Τσαλουχίδης. Μπάλα φεύγει έξω από τον αγωνιστικό χώρο. Σκόπιμα την έβγαλαν οι παίκτες των νησιών Φερόε για να προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες στον αρχηγό τους. Γυρνά εδώ ο Γιάνσκορ πεσμένος στο έδαφος και το φορείο, όπως επιβάλλουν οι κανονισμοί της FIFA για τα γήπεδα πλέον όλου του κόσμου, δεν υπάρχει παροχή πρώτων βοηθειών μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ξαναβλέπουμε εδώ τη φάση που, όπου ο Γιάνσκορ τραυματίστηκε. Υπάρχει πλάγιο. Για να δούμε. Ο Στράτος Αποστολάκης δίνει την μπάλα για τον Μαχλά. Και είναι κόρνερ.
Μετά την εκτέλεση του κόρνερ θα παρακαλούσα τον Κώστα Βασιλάκη να μας πει τι γίνεται με τον τραυματία. Εκτελείται το κόρνερ. Δεν περνάει μπάλα, σταματάει στο πρώτο δοκάρι με κεφαλιά από αμυντικό των νησιών Φερόε. Είναι μόνος πίσω ο Κασάπης. Κάνει τη βαθιά μπαλιά, δεν υπάρχει offside, είναι ο Μαχλάς, ελέγχει ο Μαχλάς, κάνει το γυριστό σουτ. Και τελικά η μπάλα στην αγκαλιά του Μίκελσεν. Κώστα μπαίνει, μπήκε μάλλον ο αρχηγός των νησιών Φερόε, έτσι δεν είναι? Ναι, Στράτο μπήκε μόλις τώρα, έγινε και ένας τελευταίος έλεγχος από τον γιατρό, από τη γιατρό μάλλον των νησιών Φερόε. Είχε χτυπήσει στο κεφάλι, φοβήθηκαν για κάποια διάστηση, τελικά αυτός είπε πως είμαι εντάξει και μπορώ να συνεχίσω και ξαναμπήκε στον αγωνιστικό χώρο. Πολύ ωραία. Το μεταξύ είχε δοθεί offside, ξαναείδαμε ο Γιάννης Ντατσόπουλος και οι συνεργάτες του στο αυτοκίνητο. Θα παρακαλούσα μόνο το Γιάννη Ντατσόπουλο, μας δίνει υπέροχα τη replay, μόνο να μην φωνάζει πολύ. Εντάξει, γιατί περνάει νομίζω. Εντάξει Γιάννη, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, Κασάπης. Αλεξανδρής. Τσάρτας. Χάνεται η μπάλα. Ίσα ίσα πρόλαβε ο Χάνσεν την μπάλα πριν βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Η μπάλα είναι για την ελληνική ομάδα. Ο Στράτος Αποστολάκης θα κατεβάσει τώρα. Ο Δόνης, για να δούμε, δεν περνάει. Μπάλα είναι πλάγια. Εκτελείται το πλάγιο από τον Στράτο Αποστολάκη. Ζαγοράκης. Γίνεται η σέντρα. Προσπάθησε ο Μαχλάς. Αλλά ο Τόμας Χάνσεν, προσωπικός του αντίπαλος, από την αρχή του αγώνα θα καταφέρει να διώξει την μπάλα με κεφαλιά πλάγια. Εκτελέστηκε το πλάγιο τον Αλεξανδρή. Είναι ο Κασάπης τώρα. Πιο πίσω την μπάλα στον Ζουνίδη. Τσάρτας. Νταμπίζας. Δόνης. Νταμπίζας στη σέντρα. Δεν περνάει πάλι μπάλα για τον Αλεξανδρή. Προς την παλιά. Ελέγχεται από τον Ζουνίδη. Κασάπης. Νταμπίζας, Αποστολάκης για τον Μαχλά, φεύγει πλάγια η μπάλα, κάνει τη σέντρα ο Μαχλάς, ήταν πιο πίσω ο Τσάρτας, σταμάτησε η μπάλα. Απομακρύνθηκε από τους αμυντικούς. Ακούσαμε τον Κώστα Πολυχρονίου να φωνάει στον Νταμπίζα να γυρίσει στη θέση του. Είναι φάουλ, είναι ίσως και αντιαθλητικό μαρκάρισμα που σημαίνει κίτρινη κάρτα. Παρατηρήσεις, ναι, πράγματι. Είναι κίτρινη κάρτα. Ήταν κλασική περίπτωση αντιαθλητικού παιχνιδιού. Πρώτη κίτρινη κάρτα λοιπόν του αγώνα. Εκτελέστηκε από τον Τσάρτα το φάουλ, για να δούμε, κεφαλιά από τον Δόνη τελικά, στο δεύτερο δοκάρι ο Δόνης. Πέρασε από τέσσερις Έλληνες παίχτες η μπάλα, έφτασε στο δεύτερο δοκάρι στο Δόνη, ας ξαναδούμε εδώ. Τελικά ο Δόνης από πολύ δύσκολη θέση, δεν μπορούσε να περιμένει κανείς τίποτα καλύτερο από αυτό. Ξαναβλέπουμε εδώ την εκτέλεση του φάουλ από τον Τσάρτα. Πέρασε από τέσσερις Έλληνες μπροστά παίχτες η μπάλα. Ο Δόνης έπιασε την κεφαλιά. Κάτω από όχι καλές προϋποθέσεις, η μπάλα έφτασε στα χέρια του Μίκελσεν. Νταμπίζας για τον Αλεξανδρή. Αλεξανδρής για τον Τσάρτα. Είναι φάουλ.
Ξαναείδαμε εδώ τη φάση του φάουλ που κέρδισε ο Τσάρτας. Θα δοκιμάσει σούτ από εκεί ο Τσάρτας. Συνήθως και από εκεί κάνει σούτ στα φάουλ. Για να δούμε. Η μπάλα αποκρούστηκε από το πόδι του Μαχλά. Ζαγοράκης. Και είναι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Χωρίς γκολ δυστυχώς για την ελληνική ομάδα. Ναι, Κώστα. Μπερτών στο δεύτερο ημίχρονο, πώς βλέπετε το παιχνίδι? Κάθε δευτερόλεπτα άρχισε το δεύτερο ημίχρονο εδώ στο Ηράκλειο και η ελληνική ομάδα αμέσως μετά τη σέντρα κέρδισε ένα φάουλ που ετοιμάζεται τώρα να το εκτελέσει ο Τσάρτας. Είδαμε ήδη τη σχετική κάρτα, έγινε η πρώτη αλλαγή της ελληνικής ομάδας, του Κώστα Πολυχρονίου. Όπως είχαμε προαναγγείλει άλλωστε, ο Ντέμις Νικολαίδης πήρε την θέση του Γιώτη Τσαλουχίδη. Όλα έτοιμα λοιπόν να εκτελεστεί αυτό το φάουλ. Ιδανική θέση για το αριστερό πόδι του Βασίλη Τσάρτα και εντυπωσιακή απόκρουση από τον Μίκελσεν. Έτσι αρχίζει με τις καλύτερες προϋποθέσεις το δεύτερο ημίχρονο. Εδώ Βασίλης Τσάρτας και εδώ σε επανάληψη η πολύ καλή εκτέλεση του φάουλ, αλλά η εξίσου εντυπωσιακή απόκρουση από τον goalkeeper των νησιών Φερόε. Ξανά εδώ η εκτείναξη και η απόκρουση από τον Μίκελσεν. Σε ζωντανή μετάδοση και πάλι η παλιά από τον Τσάρτα με μία η μπάλα για τον Μαχλά. Προσπάθησε αυτός να περάσει στον Ντέμι Νικολαίδη την μπάλα. Η μπάλα όμως καταλήγει έξω από τον αγωνιστικό χώρο. Είναι πλάγιο, πλάγιο που θα εκτελεστεί από τον Μιχάλη Κασάπη. Τσάρτας, Αποστολάκης, Δόνης, κακή κίνηση, κακό συνδυασμός μάλλον με τον Αποστολάκη. Δεν μπόρεσαν να συνδυαστούν σωστά οι δύο παίχτες, έτσι πέρασαν εκμετάλλευτοι και αυτή η επιθετική προσπάθεια της Εθνικής Ελλάδας. Να εδώ τα δύσκολα τώρα, Ράινχάιμ. Αλλά γυρίζουν όλοι οι Έλληνες αμυντικοί, άρα δεν υπάρχει πρόβλημα. Ράινχάιμ πάντως εξακολουθεί να κρατάει την μπάλα και να δίνει στον αρχηγό του τον Γιάνσκορ. Είναι φάουλ, φάουλ που θα εκτελεστεί από τον Νίκο Νταμπίζα. Αποστολάκης, η παλιά για τον Δόνη, είναι γρήγορος ο Δόνης. Για να δούμε, βγαίνει ο goalkeeper και μπλοκάρει την μπάλα. Γίνεται η απόκρουση από τον Νταμπίζα. Αφήνει ο Αλεξανδρής για τον Τσάρτα. Η παλιά του Τσάρτα για τον Νικολαίδη. Νικολαίδη σε πρώτη επαφή με την μπάλα. Γίνεται η σέντρα. Μπαίνει πολύ δυνατά, πολύ έξυπνα ο Μαχλάς μέσα στη φάση. Αν έχουμε Γιάννη Ντατσόπουλε την ευχέρεια, θα μπορούσαμε να ξαναδούμε αυτή τη φάση. Μόνο και μόνο για να δούμε τη φοβερή κίνηση του Μαχλά. Πώς έφυγε πίσω από τον αμυντικό ενώ ήταν κρυμμένος. Όχι τώρα βέβαια. Τώρα αν την έχουμε τη φάση μπορούμε να την ξαναδούμε, Γιάννη. Έγινε, να εδώ. Για να δούμε. Κοιτάξτε ο Μαχλάς πώς φεύγει πίσω από τον αμυντικό. Ο αμυντικός ο Χάνσεν με το 3. Ο οποίος τον έχει παίξει πολύ καλά από την αρχή του αγώνα. Είναι ξεμαρκάριστος ο Αποστολάκης και περνάει η μπαλιά για τον Δόνη. Νικολαίδης, Μαχλάς και είναι φάουλ και η ώρα πάλι του Βασίλη Τσάρτα. Κώστα Βασιλάκη, μήπως έπιασες κάτι ιδιαίτερο, κάποιες ιδιαίτερες οδηγίες του Κώστα Πολυχρονίου πριν την έναρξη του ημιχρόνου? Ναι, πράγματι η Στράτοβ καταρχήν έδωσε εντολές στον Νικολαίδη να κινείται και από τις δύο πλευρές, και αριστερά και δεξιά, προκειμένου να μπερδέψει την άμυνα και κυρίως του είπε να προσέχει να μην βγει offside. Και αυτό που φωνάζει από την αρχή του ημιχρόνου είναι αυτό που φωνάζει και στο πρώτο ημίχρονο, να προσπαθήσουν να παίξουν από τα πλάγια και να ανοίξουν την άμυνα των νησιών Φερόες.
Για να δούμε. Σημασία έχει ότι ο Τσάρτας δεν θα εκτελέσει το φάουλ, θα το εκτελέσει ο Αλεξανδρής. Επανάληψη. Επανάληψη. Και παρατήρηση στον Αλεξανδρή, γιατί βιάστηκε να εκτελέσει το φάουλ. Υπάρχει, ναι, ναι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά το φάουλ εκτελέστηκε τελικά από τον Βασίλη Τσάρτα με αρχηγική παρέμβαση, ας το πούμε έτσι. Πήγε κοντά ο Στράτος Αποστολάκης και ζήτησε από τον Αλεξανδρή να απομακρυνθεί από την μπάλα για να εκτελέσει ο Τσάρτας το φάουλ. Το έχει διπλή σημασία, αν υπενθυμίσουμε ότι οι εφημερίδες απασχολήθηκαν για 10 μέρες περίπου για ένα επεισόδιο που είχε ο Τσάρτας με τον Αποστολάκη στη Μόσχα. Αυτή η σκηνή σημαίνει ότι αποτελεί παρελθόν, η παρεξήγηση ανάμεσα στους δύο πολύ μεγάλους παίκτες. Βέβαια, εντάξει, ο Αποστολάκης έχει γράψει πολύ μεγάλη ιστορία, ο Τσάρτας είναι ακόμη στο ξεκίνημα της καριέρας του, σε πολύ υψηλό επίπεδο. Να, εδώ ο Τσάρτας, γίνεται η σέντρα, η μπάλα θα αποκρουστεί και πάλι, πιέζει ο Μαχλάς, αλλά η μπάλα έχει βγει εκτός αγωνιστικού χώρου, είναι out. 51ο λεπτό του αγώνα, πάντα στο 0-0. Ο καιρός στο Ηράκλειο είναι καλός. Και μια ανοιξιάτικη, θα λέγαμε έτσι, ηλιακάδα σήμερα εδώ στο Ηράκλειο. Βέβαια, χθες εδώ είχε κακοκαιρία, όπως και τις τρεις τελευταίες μέρες, αλλά ειδικά χθες είχε κακοκαιρία. Και όλοι οι άνθρωποι της ΕΡΤ για να έρθουν εδώ για την κάλυψη του αγώνα. Είχαμε και τις σχετικές περιπέτειες με την πτήση από την Αθήνα εδώ. Να σου περιπτώσει, αυτά όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Είναι τώρα ο Γιάνσκορ, ο οποίος αφήνει πίσω για τον Μόρσκορ. Αποστολάκης αφήνει για τον Ζαγοράκη. Ένα σούτ. Αυτά μας λείπαν τώρα. Ο Ατματζίδης μπλοκάρει σταθερά. Αποστολάκης για τον Ζαγοράκη. Και πάλι Αποστολάκης. Δόνης. Η μπάλα είναι πλάγια για τον Δόνη, ο οποίος διαμαρτύρεται στον διαιτητή γιατί το χτύπησε ο αντίπαλός του, έχει και το πόδι του. Εκτελείται όμως το πλάγιο για τον Νικολαίδη. Αυτές οι φάσεις είναι το ψωμί του, τον Ντέμι Νικολαίδη. Κοιτάξτε με τι ωραίο τρόπο πήρε την μπάλα, η κεφαλιά από τον Δόνη και η απόκρουση από τον Μίκελσεν. Μια φάση τελειωμένη που την έκανε ξανά ευκαιρία. Αυτή η μοναδική εκρηκτικότητα και ικανότητα που έχει στο στενό μαρκάρισμα και στην πίεση ο Ντέμις Νικολαίδης. Αλλά βέβαια και ο θεαματικός τρόπος που λειτουργήσε ο Γιώργος Δόνης. Ζαγοράκης τώρα. Αποστολάκης. Μαχλάς. Δόνης, που παίζει χωλένοντας τα τελευταία λεπτά. Αποστολάκης. Αποστολάκης βρίσκει διάδρομο, αλλά δεν ευνοείται από την κόντρα που έγινε τελευταία. Η μπάλα είναι και πάλι για την εθνική μας ομάδα. Ο Μιχάλης Κασάπης εδώ θα εκτελέσει το πλάγιο για τον αρχηγό του, τον Αποστολάκη. Και ο παίκτης βέβαια θα βρεθούν αντίπαλοι, ας μην το ξεχνάμε αυτό, το Σάββατο στην Φιλαδέλφεια, στο μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό. Νικολαίδης, ωραία μπαλιά και είναι πέναλτι νομίζω. Είναι πέναλτι νομίζω, αλλά... Ναι, ναι, για να δούμε εδώ. Βέβαια, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.
τον τραβάει ο Γιώχανσεν τον Μαχλά. Βέβαια ο Μαχλάς με την άμεση αντίδρασή του και τη θεαματική πτώση του έκανε το μικρό κακό ακόμη μεγαλύτερο, πιο θεαματικό, αλλά αυτό δεν αναιρεί το ότι υπήρξε αντικανονική επέμβαση από τον Γιώχανσεν. Ξανά εδώ το τακουνάκι, το νέο έντεχνο τακουνάκι από τον Νικολαίδη, και εδώ ακριβώς βλέπουμε το δεξί χέρι του Γιώχανσεν που ρίχνει στο έδαφος τον Μαχλά. Ήταν πέναλτι. Πέναλτι που δεν δόθηκε. Αυτά βέβαια όλα είναι λεπτομέρειες, να το πούμε και αυτό. Αλίμονο αν με τα νησιά Φερόε αρχίζουμε και επικαλούμαστε εχθρικές διαιτησίες και τέτοια. Σημασία έχει ότι έχουμε φτάσει στο 55ο λεπτό και δεν υπάρχει γκολ ακόμη. Και αυτό είναι όχι απλά κακό για την εθνική. Υπάρχει τώρα η αλλαγή για τα νησιά Φερόε. Για να δούμε αυτή την προσπάθεια του Νικολαίδη και είναι κόρνερ από την απόκρουση του Μίκελσεν. Βγήκε από τον αγώνα ο Ράινχάιμ, εκτελέστηκε όμως το κόρνερ, έδιωξαν οι παίκτες των νησιών Φερό, επιμένει η ελληνική ομάδα με τον Αποστολάκη. Πλάγια η μπάλα για τον Τσάρτα. Τσάρτας που κάνει τη σέντρα με το δεξί, δηλαδή όχι με το καλό πόδι. Ζαγοράκης. Η μπάλα είναι πλάγια. Παλαμβάνω ότι έφυγε από τον αγώνα ο Ράινχάιμ και μπήκε με το νούμερο 12 ο Γιόνσον. Νταμπίζας τώρα. Βαθιά μπαλιά από το Γιένς Χάνσεν. Ζαγοράκης διώχνει. Τρέχει να κόψει ο Ζουνίδης. Τροφοδοτεί το Ζαγοράκη. Ζαγοράκης που χάνει την μπάλα, κάνει και φάουλ. Και ίσως είναι και κάρτα εδώ, για να δούμε. Ναι. Ο Στολάκης εκεί προσπαθεί να συμβιβάσει τα πράγματα, αλλά ήταν κάρτα. Κακά τα ψήματα, ήταν κάρτα. Πονάει στον πάγκο ο Κώστα, ο Κώστας Πολυχρονίου. Οι Πολυχρονίους θα είναι να προσέξουν στην άμυνα. Φωνάζει και στον Μαχλά και στον Αλεξάνδρη να είναι προσεκτικοί. Μάλιστα ζήτησε από τον Μαχλά να γυρίσει αυτή τη φάση του φάουλ πίσω και να μαρκάρει στην άμυνα. Για να δούμε το Δόνης αυτή την επέλαση που είναι η σπεσιαλιτέ του. Ο Δόνης που θα βγάλει τη σέντρα, είναι ο Μαχλάς που μπαίνει στη φάση και είναι ο Αλεξανδρής που επιτέλους συλλήτρωσε και την ελληνική ομάδα. Ανοίγει το σκορ. Όλα αυτά ξεκίνησαν από την επέλαση αυτή του Γιώργου Δόνη που είναι πολύτιμες για την ελληνική ομάδα τα τελευταία χρόνια, όπως και για τον Παναθηναϊκό βέβαια. Ο Αλέκος Αλεξανδρής επιβραβεύει μια πολύ καλή εμφάνιση, επιστεγάζει μάλλον μια πολύ καλή εμφάνιση σήμερα με αυτό το γκολ. Ο Μίκελσεν έπεσε, δεν μπόρεσε να διώξει και από εκεί και πέρα εντελώς ξεμαρκάριστος ο Αλέκος Αλεξανδρής με αριστερό πλασεδάκι, απλά προωθεί την μπάλα στα δίχτυα και γίνεται ο σκόρερ του αγώνα μέχρι στιγμής το γκολ στο 58ο λεπτό. Ελλάδα, νησιά Φερόε λοιπόν 1-0 με το γκολ στη φάση που ξαναβλέπουμε. Ο Αλέκος Αλεξανδρής με το πλασεδάκι αυτό ανοίγει το σκορ. Και είναι ο Γιάνν Σκορ, ο Αποστολάκης, ο Τσάρτας, ο Αλεξανδρής. Ένα γκολ που ελπίζουμε να δώσει πνοή στην ελληνική ομάδα. Να ο Ντέμις Νικολαίδης, ευκαιρία! Ο Μίκελσεν με διπλή προσπάθεια, με διπλή επέμβαση εξοδετερώνει τον κίνδυνο που λεγόταν σουτ του Ντέμι Νικολαίδη. Ξανά εδώ σε επανάληψη το σουτ του Νικολαίδη, καλό σουτ.
είχε βγει και πολύ ο Μίκελσεν, ίσως είχε τη δυνατότητα να επιχειρήσει ψηλοκρεμαστό σου, δηλαδή να περάσει την μπάλα πάνω από τον Μίκελσεν. Αλλά μη ζητάμε και πολλά από ένα παιδί που έχει... είναι σχετικά καινούριος, όχι σχετικά, είναι καινούριος στην εθνική ομάδα. Άπειρος και όπως και να το κάνουμε, είναι φυσιολογικό να το track των πρώτων εμφανίσεων να τον επηρεάζει. Κασάπης για τον Μάχλα. Μαχλάς, Τσάρτας, Κασάπης, Αλεξανδρής, ωραία προσπάθεια. Ο Αλεξανδρής θα εκτελέσει το πλάγιο και είναι ο Κασάπης. Για τον Τσάρτα, μέσα στην περιοχή ο Νικολαίδης, αποκρούεται. Πανεβαίνει ο Δόνης και το πλάγιο είναι για τα νησιά Φερόε. Θα εκτελεστεί από τον παίκτη που μπήκε σε αναλλαγή, το Γιόνσον. Το γκολ του Αλεξανδρή ζέστανε την εξέδρα. Ελάς, ελάς. Παναλαμβάνω, γεμάτο το γήπεδο του Όφη. Σε ένα αδιάφορο παιχνίδι από την αρχή μέχρι το τέλος. Αδιάφορο βέβαια από βαθμολογικής πλευράς. Γίνεται η μπροστινή παλιά. Βγαίνει ο Ατματζίδης, μαζεύει την μπάλα. Αδιάφορο λέγαμε από βαθμολογικής πλευράς, γιατί σε όλο τον κόσμο δεν υπάρχει παιχνίδι εθνικής ομάδας που για το φίλαθλο κόσμο είναι αδιάφορο. Και αυτό το απέδειξαν οι κριτικοί φίλαθλοι με την παρουσία τους. Ο Ντέμις Νικολαίδης είναι το 2-0. Είναι το 2-0 για τον Ντέμι Νικολαίδη. Ό,τι χρειαζόταν αυτό το 22χρονο πολύ μεγάλο ταλέντο. Ήταν ένα γκολ για να απλώσει ακόμη περισσότερο τα αγωνιστικά φτερά του. Ξαναβλέπουμε εδώ η μοναδική παλιά του Βασίλη Τσάρτα. Ζητάνε offside η αμυντική των νησιών Φερόε. Αυτά λίγη σημασία έχουν τέτοια ώρα. Σημασία έχει ότι οι παίκτες των νησιών Φερόε. Ναι, ακριβώς το replay που μας δίνει ο Γιάννης Δατσόπουλος και οι συνάδελφοι, οι συνεργάτες του Γιάννη Δατσόπουλου που είναι στο replay. Είναι πραγματικά, δεν υπάρχει περίπτωση offside, άρα δεν αισθανόμαστε και τύψεις και ενοχές. Ήταν κανονικότατο το goal του Ντέμι Νικολαίδη. 2-0 λοιπόν, με το goal του Νικολαίδη στο 62ο λεπτό. Από την παλιά του Βασίλη Τσάρτα. Αποστολάκης. Πολύ ωραία παλιά για τον Δόνη. Σέντρα του Δόνη, κεφαλιά του Μαχλά και η μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Μίκελσεν. Πώς και να το κάνουμε, και ο Νίκος Μαχλάς δικαιούται ένας γκολ. Να, εδώ ξανά κεφαλιά του. Λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι η μπάλα. Από τη σέντρα του Δόνη η κεφαλιά του Μαχλά. Από το ελεύθερο του Μίκελσεν η μπάλα κατευθείαν Μαχλάς. Μπάλα πάνω στον Αποστολάκη. Να ο Νικολαίδης. Ζαγοράκης, Αποστολάκης, Τσάρτας. Πέρασε η μπάλα μπροστά από τον Αλεξανδρή και κατέληξε out. Να ρωτήσουμε κάτι, Κώστα Βασιλάκη,
Όποιος παίχτης προθερμαίνεται, έτσι, είναι, ή δύο. Είναι προθερμένο από δύο παίχτες, είναι ο Γεωργάτος και ο Κωνσταντινίδης. Ο Γεωργάτος είχε σηκωθεί από το 0-0, τον Κωνσταντινίδη το σήκωσε ο κύριος Πολυχρονίου μετά το 1-0 που προηγήθηκε η εθνική ομάδα. Για να δούμε αυτή την επιθετική προσπάθεια των νησιών Φερόε. Έχουμε κόρνερ. Για την ώρα Κώστα δεν τους έχει πει ακόμη τι θα κάνουν. Όχι, ούτε δεν τους έχει πει τι να κάνουν. Και να συμπληρώσω κάτι που είπες προηγουμένως, Στράτο, για τον κόσμο. Να πούμε που εμείς εδώ που ζούμε στο Ηράκλειο για πρώτη φορά έχουμε δει τόσο πολύ κόσμο στο Κυπριακό. Και είσαστε τυχεροί που ζείτε στο Ηράκλειο. Ναι. Πρώτη φορά και στα μεγάλα παιχνίδια του Όφη με Αθλέτικο Μαδρίτης και Μποαβίστα δεν είχε τόσο κόσμο το γήπεδο. Πρέπει να έχει σήμερα ρεκόρ εισιτηρίων. Μάλιστα. Για να δούμε αυτό το κόρνερ. Η κεφαλιά του Νταμπίζα, η δεύτερη κεφαλιά από τον Ουζουνίδη, νέα παρέμβαση από τον Ουζουνίδη και τελικά η μπάλα στην αγκαλιά του Ηλία Τματζίδη. Νταμπίζας, Αποστολάκης. Να ο Μακλάς μέσα στην περιοχή, το σούτ και το γκολ! Είπαμε, το δικαιούταν ο Νίκος Μακλάς. Έπρεπε να επιβραβεύσει άλλωστε τους φίλους του που είναι εδώ στην εξέδρα, οι φίλαθλοι του Όφη. Είναι υποχρεωτικό βέβαια να είναι φίλαθλοι του Όφη, εν πάση περιπτώσει τους συμπολίτες του. Και ήταν πολύ ωραίο το σουτ, κάτι που υποτικά βέβαια αναγνωρίζει ότι ήταν πολύ και ωραία η παλιά από τον Ουζουνίδη. Ξανά εδώ, σε επανάληψη, η παλιά του Ζουνίδη και χωρίς καν να δει το τέρμα ο Νίκος Μαχλάς στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Αποστολάκης, 3-0 και έχουμε ψωμί ακόμη. Μαχλάς, Δόνης. Ίσως προσπάθησε να πέσει ο Δόνης εκεί να κερδίσει το πέναλτι. Ίσως σκέφτηκε ότι ήταν παρατραβηγμένο. Και θα ήταν παρατραβηγμένο αν έπεφτε. Κερδίζει ο Τσάρτας την μπάλα. Πήγε να περάσει την παλιά του για τον Νικολαίδη μέσα από τα πόδια του Χάνσεν. Απελευθερωμένοι τώρα από το άγχος οι Έλληνες παίκτες. Είναι κατανοητό ότι εντάξει, μπορεί να μην έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον το παιχνίδι, αλλά τώρα να φέρεις κανένα χ εδώ μέσα με τα νησιά Φερόε και να μείνει στην ιστορία είναι σίγουρα ένα πράγμα που φορτώνει άγχος τους Έλληνες παίκτες, φόρτωνε μάλλον άγχος. Για δούμε τη σέντρα του Δόνη, η κεφαλιά από τον Γιάννη Χάνσαμ και κόρνερ. Φόρτωνε άγχος γιατί μέχρι να ανοίξει το σκορ, πώς και να είναι τα πράγματα, είχαν αρχίσει να σκουραίνουν. Ο Τσάρτας θα εκτελέσει το κόρνερ, είναι ο Μαχλάς. Δεν υπάρχει out, συνεχίζεται το παιχνίδι. Ο Αποστολάκης πρεσάρει, κερδίζει. Ο Ζαγοράκης τρέχει, απλά παρακολουθεί την μπάλα που καταλήγει πλάγια. Εκτελείται το πλάγιο από τον Ζαγοράκη. Είναι μόνος του ο Τσάρτας. Τσάρτας θα δοκιμάσει το πόσου του δοκάρι, φοβερό σουτ! Είπαμε, από εδώ και πέρα θα έχουμε γκολ και θέαμα. Φοβερό το σουτ του Τσάρτα. Παλιά από τον Αλεξανδρή για τον Ντέμι Νικολαίδη. Νικολαίδης ευνοείται από την κόντρα. Ζητάει την μπάλα ο Νταμπίζας. Του τη δίνει ο Νικολαίδης. Χάνει προς στιγμήν ο Νταμπίζας, αλλά η μπάλα μένει στην ελληνική ομάδα. Ξαναβλέπουμε εδώ το καταπληκτικό σουτ από τον Δόνη, που συντάραξε το οριζόντιο δοκάρι. Ξανά εδώ σε επανάληψη. Φοβερό σουτ. Πάλι ο Τσάρτας εδώ με την μπάλα και το φάουλ. Ναι, να ακούσουμε Κώστα Βασιλάκη. Ναι, ετοιμάζει τη δεύτερη αλλαγή του κύριος ο Κωνσταντινίδης από ό,τι βλέπουμε. Είναι ο Κώστας Κωνσταντινίδης του Όφη που θα μπει στον αγωνιστικό χώρο. Δεν ξέρουμε ακόμη βέβαια ποιος θα βγει από τον αγωνιστικό χώρο.
θα βγει ο Ζαγοράκης. Θα φύγει το νούμερο 7, ο Θόδωρος Ζαγοράκης, και θα μπει ο Κώστας Κωνσταντινίδης στο όφι. Ναι, από ό,τι ακούμε τώρα, το λέει στον αναπληρωματικό διαιτητή, ο κύριος Παλάτζας, ο συνεργάτης του κύριου Πολυχρονίου. Ο Κώστας Πολυχρονίου, ο Κώστας Κωνσταντινίδης μάλλον, ο οποίος είναι πολύ μεγάλο ταλέντο, μπορεί να περιμένει πολλά το ελληνικό ποδόσφαιρο και από αυτόν. Εκτελέστηκε το φάουλ, η μπάλα πάνω στο τείχος από τον Αλεξανδρή, εκτέλεση. Παίκτης του Όφη, να υπενθυμίσουμε. Ο Κωνσταντινίδης που ξεκίνησε από τον Πιερικό, από την Κατερίνη. Ένα πολύ μεγάλο ταλέντο. Θα τον δούμε σε λίγο. Βγήκε το παπούτσι του αντιπάλου του Νικολαίδη στη φάση που ξαναβλέπουμε εδώ το μαρκάρισμα από τον Αποστολάκη, και αφού ο Ντάμ έβαλε το παπούτσι του, γίνεται και η αλλαγή, δεύτερη αλλαγή για την ελληνική ομάδα. Ο Κωνσταντινίδης φοράει τη φανέλα της Εθνικής και παίρνει τη θέση του Ζαγοράκη. Κάτι που προκαλεί βέβαια ενθουσιασμό στην εξέδρα. Άλλωστε το είχε δηλώσει και το περασμένο Σάββατο στην εκπομπή Παράθυρο στα Σπορ του Γιάννη Θεοδωρακόπουλου, ότι θα ήταν πολύ μεγάλο δώρο για αυτόν, έτσι το χαρακτήρισε, να έπαιζε σήμερα στον αγώνα της Εθνικής, την οποία βάζει πάνω απ' όλα και από οτιδήποτε άλλο. Μαχλάς! Μαχλάς! Στο έδαφος παίζεται, λέει ο Βούλγαρος διαιτητής ο Μίτρεφ. Νικολαίδης, Κωνσταντινίδης σε πρώτη επαφή με την μπάλα και Τσάρτας. Τσάρτας ψάχνει για λύση, ψάχνει και για στήριγμα. Πέφτει ο Αλεξανδρής στο έδαφος, ζητάει το φάουλ. Να εδώ ο Κωνσταντινίδης, η παλιά του για τον Αποστολάκη. Κωνσταντινίδης. Κωνσταντινίδης προσπαθεί να συνδυαστεί με τον Αλεξανδρή. Ο Αλεξανδρής προσπάθησε να του δώσει με τα κουνάκια την μπάλα, αλλά δεν πέρασε. Εδώ οι σκόρερς. Κωνσταντινίδης ακούει το όνομά του να φωνάζουν ρυθμικά οι κριτικοί φιλάθλοι. Αυτός είναι ο Γιάν Σκορ που έχει την μπάλα. Κρατάει. Θα δούμε τι θα γίνει τελικά με αυτή τη φάση. Ο Κασάπης κερδίζει. Και είναι ο Αλεξανδρής. Είναι φοβερό το σπριν του Δόνη. Βλέπετε στο βάθος. Τσάρτας. Λάθος μπαλιά από τον Τσάρτα. Μαχλάς, Μαχλάς που επιμένει ανάμεσα σε τρεις. Κωνσταντινίδης έρχεται από πίσω και μαζεύει την μπάλα. Θα βγάλει τη σέντρα. Μαχλάς για τον Αλεξανδρή. Το σούτ από τον Μαχλά. Ο Δόνης, για να δούμε. Τελικά απομακρύνεται η μπάλα. Άτυχη σε αυτή τη φάση οι Έλληνες παίκτες. Βγαίνει ο Γιάν Σκορ. Ο Μίλερ. Ζουνίδης. Ο Γιάν Σκορ. Γίνεται η σέντρα και Ατματζίδης εύκολα. Τα νησιά Φερόες στους αγώνες που έδωσαν για στο πλαίσιο του 8ου ομίλου των προκριματικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Συνήθως τρώνε πολλά γκολ. Για παράδειγμα, στη Σκωτία έχασαν 5-1. Στη Φιλανδία έχασαν 5-0. Για να δούμε αυτή τη φάση. Απέκρουσε η άμυνα των νησιών Φερόες. Φερόε. Φιλανδία, πάμε 5-0.
τη Ρωσία 3-0. Η πιο αξιοπρεπής, ας το πούμε έτσι, εμφάνισή τους ήταν στο Λουζνίκι. Ενώ, ναι, ακούμε Κώστα. Θα γίνει και η τρίτη αλλαγή από τον κύριο Πολυχρονίου. Θα πάρει τη θέση του Αλέκου Αλεξανδρίου ο Γρηγόρης Γεωργάτος της Παναχαϊκής. Ο Γεωργάτος τον είδαμε κοντά στον πάγκο. Να ετοιμάζεται να μπει, θα είναι η τρίτη αλλαγή του Κώστα Πολυχρονιού, αλλά ας δούμε αυτή τη φάση με την θεαματική επέλαση του Δόνη και τον γκολ. Ένα γκολ για Όσκαρ, ένα γκολ για πολλά, μπράβο από τον Γιώργο Δόνη, που τον βλέπουμε να πανηγυρίζει δικαιολογημένα και να αποθεώνεται από τους κριτικούς φιλάθλους στην εξέδρα. Είναι το 4-0 στο 75ο λεπτό του αγώνα. Ένα γκολ που αξίζει να το δούμε από την αρχή. Είδαμε ο Δόνης πως κέρδισε την μπάλα, πως πέρασε τον έναν αντίπαλο, το δεύτερο τώρα. Πως ελίσσεται, πως αποφεύγει το τζαρτζάρισμα, πως κάνει το σουτ και πως στέλνει την μπάλα στην δεξιά γωνία του Μίκελσεν και πως κάνει το 4-0. Ξανά εδώ, από άλλη γωνία. Μία φάση παγκόσμιο επίπεδο, παγκόσμιας κλάσης από ένα παίχτη που είναι πολύ υψηλών προδιαγραφών. Ο Γιώργος Δόνης στο 75ο λεπτό που κάνει το 4-0. Κασάπης για τον Κωνσταντινίδη. Τσάρτας, πέφτει στο έδαφος ο Νικολαίδης και είναι και πάλι η ώρα του Βασίλη Τσάρτα. Ο Τσάρτας θα βάλει την μπάλα στο σημείο που έγινε το φάουλ. Και όλα έτοιμα, αφού βέβαια ο Βούλγαρος διαιτής στήσει την μπάλα, στήσει μάλλον το τείχος στην κανονική απόσταση από την μπάλα. Είναι ο Αποστολάκης, ο Τσάρτας τελικά. Φοβερά πράγματα γίνονται, όπως και φοβερή κεφαλιά, σωστή μάλλον η κεφαλιά από τον Κωνσταντινίδη. Δεύτερο δοκάρι για την ελληνική ομάδα, δεύτερο δοκάρι για τον Βασίλη Τσάρτα. Χειροκροτήματα στην εξέδρα. Κοιτάξτε πόσο ωραία παίχτηκε από τους Έλληνες παίχτες. Για να δούμε το κόρνερ του Τσάρτα. Περνάει η μπάλα όμως μπροστά από το Μαχλά και από τον Ταμπίζα και καταλήγει από την άλλη πλευρά out. Πέρασε έτσι και αυτή η ευκαιρία για την ελληνική ομάδα. Ξαναβλέπουμε εδώ, περνάει η μπάλα πάνω από την μπάλα ο Αποστολάκης. Έξυπνα, έτοιμος ο Τσάρτας. Το υπέροχο αριστερό του Τσάρτα και το δοκάρι βέβαια. Αλλά και πολύ καλά μπήκε μέσα στη φάση ο Κώστας Κωνσταντινίδης. Έπιασε την κεφαλιά, αλλά απέκρουσε ο Μίκελσεν σε κόρνερ. Ο Κώστας Κωνσταντινίδης με τη φαλέδα της Εθνικής και ο Ευγένιος Γκέραρτ, ο προπονητής του στον Όφη δίπλα μας. Κύριε Γκέραρτ, πώς βλέπετε το παιχνίδι μέχρι στιγμής με δύο παίκτες σας να έχουν πολύ καλή εμφάνιση, να έχουν πολύ καλή απόδοση. Βέβαια, εντάξει, ο Μαχλάς είναι καθιερωμένος. Κωνσταντινίδης στα πρώτα του βήματα με τη φανέλα της Εθνικής. Ευτυχώς τώρα στο δεύτερο μήχρονο έχουμε μια καλύτερη εικόνα, γιατί νομίζω στο πρώτο μήχρονο όλοι είμαστε απογοητευμένοι. Αλλά τώρα έχουμε θέμα, έχουμε γκολ. Νομίζω τώρα η εθνική μας ομάδα πάει πολύ καλά. Σίγουρα η άλλη ομάδα είναι πολύ κουρασμένη, φαίνεται. Όπως μου είπε και τες ο προπονητής, ο Άλαν Ζήμεσε, φοβήθηκε ήδη για τες για το δεύτερο μήχρονο και έτσι φαίνεται. Μας δίνετε και ειδήσεις δηλαδή, κύριε Γκέρα. Τι άλλο σας είπε ο κύριος Σίμονσεν, ο διάσημος αυτός παίκτης, ο Δανός. Ξέρω τον Άλαν ήδη χρόνια από τη Γερμανία που έπαιξε στο Gladbach τότε. Αυτός είναι, ξέρει ότι είναι ερασιτέχνης που δουλεύει, είναι πάρα πολύ δύσκολο εκεί.
αλλά μέχρι τώρα αυτή η ομάδα πήγε αρκετά καλά. Σίγουρα δεν έχει αυτά τα αποτελέσματα που μπορούσε να περιμένει, αλλά έχει κοντράρει που αρκετά καλά και με τις μεγάλες ομάδες όπως Ρωσία. Αλλά φαίνεται πάντα στο δεύτερο μήχρονο ότι είναι ερασιτέχνης. Σίγουρα η προπόνησή του ήταν ελλιπής και φυσικά αυτό βγαίνει. Για να δούμε αυτή την προσπάθεια από τον Τσάρτα. Είναι το σουτ και είναι το out. Για την εθνική μας, τι σας είπε ο κύριος Σίμονσεν, κύριε Γκέραρτ, τι εντύπωση του προκάλεσε? Αυτός μου είπε ότι στο μάτς μέσα ήταν πάρα πολύ καλή ομάδα, η καλύτερη ομάδα που πέρασα από τα νησιά εκεί. Πήραμε ένα καλό σκορ εκεί και φοβήθηκε το μάτς λίγο. Αλλά πίστεψα αν μπορούσαμε να κρατήσουμε το πρώτο μήχρονο. Να, εδώ ο Νικολαίδης, ο Τσάρτας και το γκολ. Yeah. Κύριε Γκέραρτ, θα ήθελα να σχολιάσετε τον τρόπο με τον οποίο ενήργησε ο Τσάρτας σε αυτή τη φάση. Ας το ξαναδούμε στο replay. Είναι, αφού μας το ετοιμάσει ο συνάδελφος που είναι στο βίντεο replay, είναι η παλιά που έγινε από τον Νικολαίδη εδώ. Και είναι ο Τσάρτας, ο οποίος δεν βάζει το καλό του πόδι το αριστερό, βάζει το δεξί για να σιγουρέψει τη φάση, έτσι δεν είναι? Τα σχόλιά σας, τα ακούμε. Πολύ έξυπνη, αλλά εδώ η πάσα είναι φοβερή πάσα. Νομίζω το μετά το πράγμα δεν ήταν τόσο δύσκολο, ήταν ένα πλασέ, πολύ ζωστό, αλλά η δουλειά έκανε νομίζω ο Νικολαίδης. Νικολαίδης. Ναι. Ο οποίος παίζει σήμερα σαν να παίζει χρόνια στην Εθνική. Είναι ο παίκτης αυτός, είχε προβλήματα μετά την αποτυχία της μεταγραφής του στην ΑΕΚ, της πολύκρωτης αυτής υπόθεσης που, και πολύ συζητημένης. Είχε επηρεαστεί πολύ αυτό το παιδί, αλλά βλέπουμε ότι τώρα έχει συνέρθει. Έβαλε και τον γκολ μετά από παλιά του Τσάρτα. Ανταπέδωσε την ασίστ στο Τσάρτα στην προηγούμενη φάση για να γίνει το 5-0. Δικαιούταν ο Τσάρτας ενός γκολ και αυτός. Συνεργαστήκαν λοιπόν σε δύο γκολ της Εθνικής άψογα οι δύο παίκτες, και από ό,τι λένε βέβαια οι φήμες, είναι πολύ πιθανόν από τον άλλο μήνα, από το Δεκέμβρη, να συνεργάζονται όχι φορώντας την φανέλα της Εθνικής, αλλά κάποια άλλη φανέλα. Έχει γραφτεί κατά κόρο τον τελευταίο καιρό την φανέλα της ΑΕΚ. Αποστολάκης, Κωνσταντινίδης. Κωνσταντινίδης με τα μεγάλα πόδια και τον εντυπωσιακό διασκελισμό. Ένας γλυκός παίκτης, ένας παίκτης που χαϊδεύει την μπάλα. Δόνης. Μαχλάς ψάχνει για στήριγμα, βρίσκει τον Τσάρτα. Τσάρτα στην παλιά για τον Νικολαίδη. Να ο Γεωργάτος. Γεωργάτος, το τακουνάκι από τον Τσάρτα και ζητάνε πέναλτι οι Έλληνες παίκτες, ότι έγινε χέρι. Και ενώ βλέπουμε ότι ο Σίμονσεν ετοιμάζει μία ακόμη αλλαγή, θα φύγει από τον αγώνα ο Μίλλερ. Και θα μπει στον αγωνιστικό χώρο με το νούμερο 14 ο Πέτερσεν. Η αλλαγή αυτή γίνεται 6 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα. Και ενώ η εθνική μας προηγείται με 5-0. Γεωργάτος προσπαθεί, ζητάει κόρνερ, ο διαιτητής λέει να συνεχιστεί το παιχνίδι και απομακρύνεται έτσι η μπάλα από τα καρέ των νησιών Φερόε. Κυνηγάει τη φάση ο Ζουνίδης.
Να ο Μίκελσεν, ο οποίος κάνει με τη σέντρα, αλλά εύκολα θα ελέγξει ο Στράτος Αποστολάκης που έχει πολλές δυνάμεις σήμερα. Και είναι τώρα ο Τσάρτας. Και είναι πάλι ο Αποστολάκης. Η παλιά για τον Νικολαίδη, έφευγε και ο Μαχλάς προς την μπάλα, αλλά σταμάτησε η φάση. Ζουνίδης, Τσάρτας και Κασάπης. Νταμπίζας λάθος. Τρέχει να διορθώσει το λάθος τον Νταμπίζας. Ο αρχηγός των νησιών Φερόε, ο Γιάρσκορ. Αλλάζει την μπάλα. Προσπάθεια από τον Κασάπη. Τελικά ο Κασάπης παραχωρεί κόρνερ. Απομένουν 5 λεπτά αγώνα ακόμη. Εθνική Ελλάδας προηγείται των νησιών Φερόε με 5-0. Εδώ και οι σκόρες του αγώνα. Αλεξανδρής, Νικολαίδης, Μαχλάς, Δόνης και Τσάρτας. Πολυφωνία εντός εισαγωγικών βέβαια η λέξη, στο σκοράρισμα. Κάτι λέει ο... Κάτι πετάχτηκε στον αγωνιστικό χώρο, το οποίο το είδε ο Βούλγαρος διαιτής. Ο Τσάρτας βέβαια το πέταξε. Ο διαιτής το ζητάει. Τώρα βέβαια, εντάξει, Κώστα Βασιλάκη, τι έγινε, τι είναι αυτό? Είναι ένα μπουκαλάκι αναψυκτικού. Πλαστικό. Το οποίο πετάχτηκε πλαστικό, το οποίο πετάχτηκε στον αγωνιστικό χώρο. Και το έδωσε στον... Και τι θέλει τώρα ο κύριος διαιτητής, εντάξει. Το έδωσε στον βοηθό του, ζητώντας, μάλιστα του χαμογέλασε κάποια στιγμή. Εντάξει. Βέβαια, ας μην είμαστε τώρα και πολύ ευερέθιστοι. Τα πράγματα έχουν σκουρίνει πολύ στο διεθνές ποδόσφαιρο. Και η FIFA και η UEFA έχουν αποφασίσει αυτά να τα κόψουν μια και καλή, και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε μια για πάντα, ότι ακόμα και ένα πλαστικό μπουκαλάκι μπορεί να προκαλέσει πολύ μεγάλη ζημιά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Πες περιπτώσει, δεν πάμε στο γήπεδο για να πετάμε μέσα πράγματα. Αυτά προσβάλλουν τον πολιτισμό μας κυρίως. Δεν έχει σημασία αν θα είναι αυτό χρηματικό πρόστιμο ή αποκλεισμός ή οτιδήποτε άλλο. Κυρίως προσβάλλουν τον πολιτισμό μας. Δεν πάμε στο γήπεδο για να πετάμε πράγματα μέσα στο γήπεδο. Και αν κάποιοι, εν πάση περιπτώσει, έχουν άλλα προβλήματα ή προσωπικά ή ξέρω εγώ τι έχουν, ας πάνε να εκτονωθούν πουθενά άλλο. Σπίτι τους, εν πάση περιπτώσει. Δόνης. Αλλά βέβαια πρέπει να πούμε και το άλλο. Τώρα ο διαιτητής ήταν υπερβολικός. Τώρα πετάχτηκε ένα πλαστικό μπουκαλάκι. Έκοψε το παιχνίδι για να το πάει στην άλλη άκρη του γηπέδου. Να ξέρω τον κόπο για να πάει από την μια άκρη του γηπέδου στην άλλη. Νταμπίζας παίρνει την κεφαλιά. Η παρέμβαση του Γεωργάτου. Έτσι όπως βλέπω αυτή την ομάδα, είναι σαν να βλέπω την Εθνική Ελπίδων πριν από 1,5 χρόνο. Πράγματι, είναι ο Γεωργάτος, ο Μαχλάς, ο Νικολαίδης, ο Τσάρτας, όλοι αυτοί έπαιζαν. Ο Κωνσταντινίδης, ο Νταμπίζας, ο Ζουνίδης, ο Κασάπης, όλοι αυτοί είναι η Εθνική Ελπίδων του Κώστα Πολυχρονίου πριν 1,5 χρόνο. Ο Κωνσταλάκης βέβαια δεν έπαιζε στην Ελπίδων πριν 1,5 χρόνο. Αλλά ο Στράτος Αποστολάκης σήμερα τουλάχιστον έδειξε ότι έχει πόδια και καρδιά έφηβου. Τσάρτας, το μακρινό σουτ. Άστοχο, πολύ μακριά από τα δοκάρια του Μίκελσεν. Και ενώ μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό της συνάντησης, η ελληνική ομάδα προηγείται με 5-0.
της και δεδομένου ότι πλησιάζουμε στο τέλος του αγώνα, η Εθνική Ελλάδας πριν από αυτό τον αγώνα βέβαια είχε τη σκέψη και το μυαλό στη μεγάλη αίθουσα του Λούβρου, του Παρισιού, όπου το απόγευμα της 12ης Δεκεμβρίου θα γίνει κλήρωση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου, του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Γαλλίας, που θα γίνει στα γήπεδα της Γαλλίας το 1998. Εκεί θα είναι παρόν και ο Κώστας Πολυχρονίου. Θα είναι παρούσα και η ΕΡΤ μαζί με τον Μανώλη Μαυρομάτη. Θα περιγράψουμε την εντυπωσιακή, από ό,τι λέγεται, φιέστα που ετοιμάζουν οι Γάλλοι για την κλήρωση για μια μισή περίπου ώρα. Στις 7.30 ώρα το απόγευμα η ζωντανή μετάδοση της ΕΤΕΝΑ στις 12 Δεκεμβρίου από την αίθουσα του Λούβρου, επαναλαμβάνω, από το Παρίσι. Η ελληνική ομάδα έχει το μυαλό και τη σκέψη στραμμένη σε αυτή την κλήρωση. Άλλωστε αυτή η ομάδα ήταν γνωστό ότι δεν είχε και πάρα πολλές δυνατότητες, δεδομένου ότι ήταν καινούργια ομάδα, για να περάσει στα τελικά του πρωταθλήματος της Αγγλίας. Κύριε Γκέραρτ, είστε άνθρωπος του ποδοσφαίρου και όχι μόνο προπονητής, σαν επαγγελματίας. Τώρα γίνεται η τρίτη αλλαγή του Σίμονσεν. Είστε άνθρωπος που παρακολουθείτε πολύ στενά τις εξελίξεις του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και κυρίως του ευρωπαϊκού. Θέλω να μου κάνετε μια σύντομη κριτική για την παρουσία της ελληνικής ομάδας σε αυτή τη διοργάνωση, αλλά και τι προοπτικές έχει αυτή η ομάδα. Εγώ νομίζω μέχρι τώρα έγινε πολύ καλή δουλειά. Όπως είπατε, έχει πολλά νέα παιδιά η εθνική μας ομάδα και νομίζω έχουμε τώρα μια ομάδα που έχει πολύ μέλλον. Τώρα αυτή την ομάδα σίγουρα δεν είναι έτοιμη 100%, αλλά ίσως τώρα με τα παιχνίδια που παίξανε μέχρι τώρα πάρει κάτι πείρα και νομίζω μπορεί να κοντράρει άνετα μερικές και μεγάλες ομάδες στην Ευρώπη. Τώρα θέλουμε μόνο λίγο τύχη στην κλήρωση στην Παρίσι. Ωραία, το τελευταίο σφύριγμα, η συμμετοχή της ελληνικής ομάδας στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος παίρνει τέλος εδώ στο γήπεδο του Ηρακλείου της Κρήτης. Η ελληνική ομάδα λοιπόν, ναι, να ακούσουμε Κώστα Βασιλάκη, τον ναι, Κώστα Πολυχρονίου. Έχουμε τον Κώστα Πολυχρονίου. Κύριε Πολυχρονίου, τέλος καλό, όλα καλά, γιατί υπήρχε αυτό το πρόβλημα στο πρώτο ημίχρονο και τι αλλάξατε στην επανάληψη? Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε πρόβλημα επιθετικά. Είδατε, κάναμε ορισμένες ευκαιρίες τις οποίες δεν μπορέσαμε να αξιοποιήσουμε. Αλλά είχα και πρόβλημα ενός παίκτου, όχι πρόβλημα ότι δεν πήγαινε καλά. Είχα έναν ελεύθερο παίκτη πίσω στην άμυνα που μου ήταν άχρηστος. Γι' αυτό πέρασα δεύτερο φόρμπο στα έβγαζοντας τον Τζαλακίδη, ο οποίος όχι ότι δεν πήγαινε καλά. Έπαιζε αρκετά καλά, αλλά έπρεπε να περάσω έναν φόρ. Και έτσι άλλαξα την τακτική, έπαιξα περισσότερο από τα πλάγια. Και οι δύο οι επιθετικοί δουλέψανε πάρα πολύ καλά στον χώρο του κέντρου, οπότε βρήκαμε τις ευκαιρίες να κάνουμε τα γκολ. Ευχαριστημένος από τα καινούργια παιδιά που βάλατε και παίξανε. Νομίζω ότι όλα τα παιδιά παίξανε όπως έπρεπε. Είπε ο κύριος Γκέραλντ, είναι με τον κύριο Σεφτελή, πάνω στη μετάδοση του αγώνα, ότι αυτή η ομάδα έχει μέλλον. Νομίζω ότι έτσι είναι. Τα παιδιά αυτά θέλουν κουράγιο και βοήθεια. Δεν είναι ότι τους φτιάξαμε και λέμε φτιάξαμε, όμως έχουν περιθώρια βελτιώσεις. Και μια τελευταία ερώτηση, 12 Δεκεμβρίου έχουμε την κλήρωση στο Παρίσι. Τι περιμένετε από αυτή την κλήρωση? Η κλήρωση στο Παρίσι είναι ότι θα βγουν τα γκρουπς για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ελπίζω ότι θα έχουμε κάποια ευνοϊκή κλήρωση με κάπως καλές ομάδες που θα μπορούμε, ας πούμε, να έχουμε πιθανότητες πρόκρισης. Και εγώ. Στράτος Ευτελή, το μικρόφωνο και πάλι σε σένα. Και εμείς ευχαριστούμε τον Κώστα Πολυχρονίου, ευχαριστούμε τον Κώστα Βασιλάκη που ήταν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα στο ρεπορτάζ μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ευχαριστούμε τον Ευγένιο Γκέραρτ που σχολίασε κάποιες στιγμές του αγώνα, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Ευχαριστούμε κυρίες και κύριοι και όλους εσάς που ήσασταν κοντά μας.